Γεια σας φίλοι και φίλες του Easy Greek. Σήμερα έχουμε μία καλεσμένη στο επεισόδιο μας, την Δανάη. Δανάη, γεια σου. Γεια σου Δημήτρη. Δανάη, πες μας, τι κάνεις? Είμαι καλά. Εσύ Δημήτρη, τι κάνεις? Και εγώ είμαι καλά. Πολύ ωραία. Στη ζωή σου γενικότερα, τι κάνεις? Στη ζωή μου γενικότερα, είμαι δασκάλα ελληνικών και επίσης γράφω για τα ελληνικά στο ιστολόγιο μου, για όσους αγαπούν να μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα και επιθυμούν να την μιλάνε, να επικοινωνούν σε αυτή με φίλους, με οικογένεια στην Ελλάδα. Πώς λέγεται το ιστολόγιο σου? Το ιστολόγιο λέγεται alphabetagreek.com, αλφαβήτα ελληνικά. Αλφαβήτα ελληνικά. Να. Είμαστε μαζί σήμερα με την Δανάη για να μας πει περισσότερα για ένα θέμα το οποίο νομίζω όλοι όσοι μαθαίνουν τα ελληνικά και οποιαδήποτε γλώσσα το έχουν ζήσει και έχουν μια εμπειρία με αυτό, και είναι η τελειομανία. Κάτσε, τώρα θα γυρίσω. Τώρα. Γιατί είναι κακό ή γιατί μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα το να είναι κανείς τελειομανής? Δεν νομίζω ότι είναι κακό, όπως δεν νομίζω ότι είναι και καλό. Ως ενήλικες και κυρίως όταν μαθαίνουμε κάτι, συγκεκριμένα μια γλώσσα, προσπαθούμε πάντα να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Και επειδή νομίζω συγκεκριμένα όταν μαθαίνουμε μια γλώσσα, είμαστε συνηθισμένοι να μιλάμε ως φυσικοί ομιλητές τη γλώσσα μας σωστά ή τέλος πάντων με έναν επιτυχημένο τρόπο καταφέρνουμε να επικοινωνήσουμε με τους συνομιλητές μας αυθόρμητα και χωρίς να το πολύ σκεφτόμαστε. Όταν μαθαίνουμε μία γλώσσα, αυτό προφανώς αλλάζει. Μπορεί να προσπαθούμε να αποδείξουμε στον εαυτό μας κάτι ή να θέλουμε να αποδείξουμε στους άλλους κάτι. Αν σας αρέσει αυτό που βλέπετε και θέλετε να βελτιώσετε τα ελληνικά σας, γίνετε μέλος μας στη σελίδα μας στο Patreon. Εκεί θα βρείτε απομαγνητοφωνήσεις γι' αυτό και πολλά άλλα επεισόδια, ασκήσεις στο Quizlet. Protection. Η προστασία. Επιβιώνω. Και πολλά άλλα καλούδια. Σας περιμένουμε. Ερχόμαστε πάλι σε ένα επίπεδο αρχικό, όπου προσπαθούμε να μάθουμε τις καινούργιες λέξεις, τα καινούργια νοήματα, ψάχνουμε τις λέξεις. Κατά κάποιο τρόπο, θα ήταν πολύ πιο εύκολο αν μπορούσαμε να μάθουμε τη γλώσσα όπως τη μαθαίνουμε όταν είμαστε παιδιά, γιατί τα παιδιά έχουν αυτό το χαρακτηριστικό ότι δεν τα νοιάζει τι θα σκεφτεί ο άλλος, τι θα πει ο άλλος. Λένε αυθόρμητα, ακριβώς, λένε αυθόρμητα αυτό που θέλουν να πούν, με σκοπό να επικοινωνήσουν με τον κόσμο γύρω τους, με τους μεγάλους, με τα άλλα παιδιά. Όταν όμως είσαι ενήλικος πλέον και έχεις μάθει να μιλάς σωστά τη γλώσσα σου, είσαι μορφωμένος, το να μην συμβαίνει αυτό, επειδή προσπαθείς να βρεις τις λέξεις, επειδή προσπαθείς να μάθεις την καινούργια σύνταξη, την καινούργια γραμματική, μπορεί να σου δημιουργήσει πολλά προβλήματα, να ντρέπεσαι πολύ, να μην μπορείς, όπως λέμε πολύ απλά, να ανοίξεις το στόμα σου και να πεις αυτό που σκέφτεσαι. Πιστεύεις, ίσως αυτή είναι μια δική μου εκτίμηση σχετικά με αυτό, ότι έχει να κάνει με αυτή την τελειομανία, τρόπος που και αυτή την απέτηση που έχουμε, ο τρόπος με τον οποίο διδασκόμαστε τις γλώσσες, που σημαίνει ότι δίνουμε πάρα πολύ έμφαση στη γραμματική, δίνουμε πάρα πολύ έμφαση στην σωστή γραμματική και στη σωστή σύνταξη και στο ότι κάτι είναι σωστό και κάτι είναι λάθος και θα βαθμολογηθείς γι' αυτό. Νομίζω ότι, βλέπω, κρίνοντας και από τον εαυτό μου, άνθρωποι που έχουν ταυτίσει την διδασκαλία ξένων γλωσσών με ένα περιβάλλον σχολικό ή φροντιστηριακό, αν θέλεις, στην Ελλάδα, όπου θα πάρεις έναν βαθμό, θα έχεις ένα... Θα περάσεις ή δεν θα περάσεις. Ή ακόμα περισσότερο
με εξετάσεις, lower, proficiency και όλα αυτά στα αγγλικά τουλάχιστον, έχουμε συνδέσει αυτό την επικοινωνία που υπάρχει μέσα σε μια γλώσσα με μια κρίση. Και ότι για να μιλάς τη γλώσσα σωστά και να γράφεις σωστά οτιδήποτε, πρέπει να περνάς κάποια συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία έχουν να κάνουν με... είναι κάτι αυστηρό. Και εσύ συμφωνείς με αυτό, από ό,τι κατάλαβα. Ναι, βέβαια. Πώς μπορείς να το ξεπεράσεις αυτό στην καθημερινότητα, στην επικοινωνία? Ναι. Βέβαια, συμφωνώ. Η τελειομανία, έτσι όταν μας πιέζει και μας καταπιέζει, έχει σίγουρα να κάνει με την κριτική που φοβόμαστε ότι θα δεχτούμε από τους άλλους. Σημαντική ανακοίνωση. Μία από τις επόμενες εβδομάδες θα ξεκινήσουμε το καινούριο μας, ολόδικό μας κανάλι στο YouTube, το κανάλι του Easy Greek. Μπορείτε να γραφτείτε από τώρα στο κανάλι μας και να δείτε πρώτοι τα καινούργια μας βίντεο που θα έρθουν πάρα πολύ σύντομα. Πίσω στο επεισόδιο μας. Τώρα το πώς να το ξεπεράσει αυτό κανείς. Η πρώτη συμβουλή που δίνω πάντα είναι η συμβουλή που στους μαθητές μου εννοώ και σε όσους μαθαίνουν ελληνικά, είναι δύο πράγματα κυρίως και τα οποία τα ακολούθησα κι εγώ μαθαίνοντας οι ίδια γλώσσες και είδα ότι πρόκειται για έναν τρόπο έτσι λίγο πιο ευέλικτο, ας πούμε. Το πρώτο πράγμα είναι ότι βρίσκεις πράγματα που σε ενδιαφέρουν απόλυτα να μάθεις και για τα οποία θέλεις να μιλήσεις. Αισθάνεσαι δηλαδή έτσι αυτή τη χαρά του να τα μοιράζεσαι και να θέλεις πολύ να μιλήσεις για αυτά στους άλλους. Θέματα που ενδεχομένως γνωρίζεις καλά και σου αρέσει, σε ευχαριστεί να μιλάς για αυτά. Και το άλλο, να ξεκινήσεις από... μπορεί να ξεκινήσει κάποιος μιλώντας σε έναν ή δύο ανθρώπους τους οποίους γνωρίζει και με τους οποίους αισθάνεται άνετα. Αν δηλαδή κάποιος που μαθαίνει ελληνικά ενδιαφέρεται πάρα πολύ να μιλήσει για τα ταξίδια που έχει κάνει, να είναι αυτό το κεντρικό σημείο του μαθήματός του, έτσι ώστε να αναπτύξει το λεξιλόγιο γύρω από αυτό, γιατί έτσι κι αλλιώς για αυτό το πράγμα θέλει πολύ να μιλάει και να μην χαθεί σε ένα ευρύ τεράστιο λεξιλόγιο. Και το δεύτερο, ότι αν ο ίδιος άνθρωπος έχει φίλους με τους οποίους Έλληνες, με τους οποίους θέλει να συζητήσει για όλα αυτά, έτσι με ένα καφέ όπως κάνουμε εμείς τώρα ή με τους συγγενείς του, με ανθρώπους τέλος πάντων που αισθάνεται πάρα πολύ άνετα να το κάνει και έπειτα να προχωρήσει στην επικοινωνία, στη συνομιλία με άλλους ανθρώπους, όταν αισθάνεται δηλαδή μεγαλύτερη ασφάλεια, μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, μεγαλύτερη σιγουριά. Βέβαια αυτό δεν είναι πάντα εφικτό φυσικά, αλλά είναι κάτι που νομίζω ότι μπορούμε να το λαμβάνουμε υπόψη μας όταν μαθαίνουμε μια γλώσσα. Δεν μιλάμε το ίδιο σε έναν άνθρωπο με τον οποίο αισθανόμαστε οικεία και σε έναν άνθρωπο που φοβόμαστε ότι θα μας κρίνει. Και πάρα πολλές φορές και οι ίδιοι μου οι μαθητές μου το έχουν πει και εγώ η ίδια το έχω αντιληφθεί, ότι η γλώσσα λύνεται πιο εύκολα όταν μιλάς με ανθρώπους με τους οποίους είστε φίλοι και μιλάτε για πράγματα ενδιαφέροντα. Και διαφορετικά μιλάς όταν κάποιος είναι θυμωμένος, είναι απέναντί σου αυταρχικός ή οτιδήποτε, ας πούμε. Έχει μια συμπεριφορά που δεν θα ήθελες να έχει. Εκεί μπορεί να κομπλάρεις. Και... όπως συμβαίνει και στη μητρική γλώσσα του. Όπως συμβαίνει καθενός. Και στη μητρική γλώσσα, βεβαίως. Μπορεί, τέλος πάντων, να συμβεί. Ναι. Γιατί μπορεί. Δεν μπορούμε να έχουμε διαφορετικές απαιτήσεις από τον εαυτό μας όταν επικοινωνούμε στην γλώσσα που θέλουμε να μάθουμε ή μαθαίνουμε και στην φυσική μας μητρική γλώσσα. Δηλαδή, άμα έχουμε προβλήματα επικοινωνίας στην μητρική μας γλώσσα, προβλήματα έκφρασης, κοπιάζουμε για λέξεις, μπορώ να μιλήσω για τον εαυτό μου μερικές φορές όταν μιλάω ελληνικά ή αγγλικά, ψάχνω τις λέξεις.
δεν μου έρχονται. Δεν είμαι ετοιμόλογος τόσο πολύ σαν άνθρωπος. Δεν μπορώ να έχω την απέτηση να είμαι ετοιμόλογος στα γερμανικά ή στα ισπανικά. Και όταν δεν είμαι, να λέω πω, μιλάω χάλια ή κάτι τέτοιο. Είναι κομμάτι της γλωσσικής μου ταυτότητας ή προσωπικότητας. Και επίσης νομίζω ότι ακόμα και στη μητρική μας γλώσσα δεν μπορούμε. Δηλαδή, δεν έχουμε απέτηση να είμαστε τελειομανείς στη μητρική μας γλώσσα. Έτσι, δηλαδή, κάνουμε λάθη. Ναι, όχι μόνο κάνουμε λάθη, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά πράγματα που δεν τα γνωρίζουμε. Αν μένα με ρωτήσει κανείς ποια είναι η άποψή μου για την αστροφυσική, όχι μόνο δεν έχω, αλλά αν διαβάσω ένα σχετικό κείμενο, προφανώς δεν θα καταλάβω και πολλά. Ναι, ή ένα σωστά. Κείμενο που το καταλαβαίνει ένας γιατρός με ιατρικούς όρους, προφανώς δεν θα το καταλάβω. Έχω πάρα πολλές άγνωστες λέξεις και έννοιες. Και γι' αυτό έρχομαι πάλι πίσω σε αυτό που έλεγα, ότι όταν μαθαίνουμε μία γλώσσα είναι καλό, βοηθάει να μιλάμε για αυτά που μας ενδιαφέρουν πρώτα-πρώτα και να μαθαίνουμε αυτά για τα οποία θέλουμε να μιλήσουμε. Και να μην έχουμε ως στόχο να τα μάθουμε όλα. Επίσης, είναι σημαντικό να έχουμε σαφείς στόχους. Μικρούς και σαφείς στόχους, πρακτικούς, αντί να σκεφτόμαστε ότι θα μάθω ελληνικά, θα μάθω γαλλικά, θα μάθω ιταλικά. Ναι, γιατί ένα ταξίδι δεν τελειώνει ποτέ. Ακριβώς, δεν τελειώνει ποτέ. Αυτό που λες τώρα μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί συχνά σκέφτομαι ότι μια γλώσσα είναι ένα ταξίδι που δεν τελειώνει, και αν το δεις ως ταξίδι με τις προκλήσεις του, με την ομορφιά του, έτσι ευχαριστιέσαι και το ίδιο το ταξίδι στη μάθηση των ελληνικών, στη δική μας περίπτωση τώρα. Ναι, ένα ταξίδι που θα πάρεις και τον λάθος δρόμο, ναι, θα χαθείς, ναι, λίγο, μπορεί, ναι, μπορεί να κατακτήσεις μια κορφή, αλλά δεν θα δεις τις πιο ψηλές κορφές. Ναι, αλλά ακριβώς. Ακόμα και όταν κατακτήσεις μια κορφή, ακόμα και όταν δεις τις ψηλές κορφές, πρέπει να οφείλεις να κάνεις τον εαυτό σου τη χάρη, να πάρεις το χρόνο, να πεις, οκ, okay, την κατέκτησα αυτήν την κορφή. Ναι, όχι, ναι. Έχω άλλο τόσο και άλλο τόσο. Ναι. Και να κάνεις ένα πατ-πατ σε αυτό λιγάκι, ένα τα κατάφερα. Να δώσεις μπράβο στον εαυτό σου, πολλά μπράβο, ναι, συγχαρητήρια στον εαυτό σου, γιατί όντως σου αξίζει αυτό. Δηλαδή, έτσι, αυτά τα μικρά, πώς να το πω, μικρές κατακτήσεις που κάνει κάποιος δεν είναι καθόλου αμελητές. Είναι πολύ σημαντικές, γιατί είναι αυτές που σιγά σιγά σε φέρνουν πιο κοντά στο στόχο σου, όποιος και αν είναι αυτός. Αν είναι η επικοινωνία με τους φίλους σου, με τους συγγενείς σου, κάθε βήμα που κάνεις σε φέρνει πιο κοντά σε αυτό. Ναι. Θα κλείσω με αυτό που είπες για το ταξίδι. Μου αρέσει πολύ η εικόνα όταν κάποιος ταξιδεύει και φτάνει σε αυτή την κορυφή που λέγαμε, ότι είναι εξίσου χρήσιμο να καθίσει να αγναντέψει. Δηλαδή να απολαύσει. Ναι, πολύ ωραία. Και να ευχαριστηθεί αυτό που έχει καταφέρει. Και αυτό, σε σχέση με τη γλώσσα, σημαίνει ότι δεν χρειάζεται όλες τις στιγμές να είναι στιγμές μάθησης. Μπορεί να είναι απλά στιγμές, έτσι λίγο τεμπελιάς με τη γλώσσα, να απολαύσει κανείς τον ήχο της γλώσσας ή ένα ωραίο τραγούδι, ένα ωραίο κείμενο, χωρίς απαραίτητα να καταλαβαίνει τα πάντα. Δεν είναι πάντα απαραίτητο να καταλαβαίνουμε το 100%. Μπορούμε απλά να απολαύσουμε κάποιες στιγμές. Και τις άλλες βέβαια στιγμές να συνεχίσουμε να το προσπαθούμε. Πολύ ωραίο. Πολύ μου αρέσει. Αυτό ήταν άλλο ένα επεισόδιο του Easy Greek με την αγαπητή Δανάη. Μας μίλησε για την τελειομανία όταν μιλάμε γλώσσες. Εσείς έχετε βιώσει αυτή την αίσθηση της τελειομανίας και της απόγνωσης όταν θέλετε να επικοινωνήσετε σε μια γλώσσα που δεν γνωρίζετε άπτεστα? Αφήστε μας ένα σχόλιο από κάτω και θα χαρούμε πάρα πολύ να ακούσουμε και άλλες συμβουλές και ιδέες από την κοινότητα των φίλων του Easy Greek. Θα χαρούμε να πάρουμε και εμείς έμπνευση. Φυσικά μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook μας και στο Instagram και να μας ακολουθήσετε για όλα τα καινούργια μας επεισόδια.
Έχουμε και το καινούριο μας κανάλι, στο οποίο μπορείτε να ήδη, θα βγει σε κάποιες εβδομάδες, μπορείτε ήδη να γραφτείτε για να μην χάσετε τα πρώτα μας επεισόδια όταν κάνουμε την αλλαγή. Δανάη, πού μπορεί να σε βρει ο κόσμος? Μπορεί να με βρει στο website και το ιστολόγιο alphabetagreek.com. Και να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Δημήτρη, που με κάλεσες. Ήταν χαρά μου, Δανάη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα... Και δική μου. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Και επίσης, ναι, να τους υποστηρίξετε, είναι πάρα πολύ καλά παιδιά. Είμαστε. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο του Easy Greek. Μέχρι τότε, γεια χαρά. Γεια σας. Γεια σας. Όχι, παίρνουμε και ένα πιο ωραίο πλάνο, έτσι να έχουμε... Το χάσα. Άσου, θα το ξαναβρω.